να παρέμβει στο οξυμένο και γενικευμένο τα τελευταία χρόνια πρόβλημα έλλειψη στέγη. Στα Χανιά επιχειρεί η Βρετανική Αρχή του Πολυτεχνείου Κρήτης, εξασφαλίζοντας στέγη για μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών. Περίπου ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση των τελευταίων κτηριακών εγκαταστάσεων, δρομολογεί τις διαδικασίες για την ανέγερση και νέων εστιών, για τις οποίες η προκήρυξη αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ στόχος είναι να παραδοθούν το 2025. Μας αύξησαν τον προϋπολογισμό στο σημείο που να μπορούμε να φτιάξουμε δύο μπλοκ εστιών, το κάθε ένα από 64 δωμάτια που μπορούν να στεγάσουν περίπου 84 παιδιά, γιατί έχουν και κάποια δωμάτια είναι διπλά. Οπότε δύο τέτοια, 170 περίπου νέα παιδιά μπορούν να στεγάσουν. Σήμερα στις φοιτητικές εστίες της Πολυτεχνιούπολης φιλοξενούνται 300 φοιτητές, ωστόσο οι ανάγκες για στέγαση είναι πολλαπλάσιες. Μια προσπάθεια την οποία κάνουμε είναι να έχουμε μια καλή κατανομή των δωματίων με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μένουν κενά δωμάτια και όταν αδειάζουν να μπορούν να γεμίζουν αμέσως, αλλά καταλαβαίνετε ότι και πάλι υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε δωμάτια τα οποία πρέπει να κρατηθούν για τους νέους φοιτητές, για τους πρωτοετής. Λόγω της συγκυρίας των καταστροφικών πλημμυρών στη Θεσσαλία, η Βρετανική Αρχή αποφάσισε να διαθέσει κατά προτεραιότητα δωμάτια των φοιτητικών εστιών στους φοιτητές που κατάγονται από τις πληγήσεις περιοχές. Τώρα κάνουμε την καταγραφή. Ξέρω και είμαι σε επαφή με ομάδες φοιτητών που μπορούν και οι ίδιοι να έρθουν σε επαφή με τους συναδέρφους τους. Εμείς έχουμε τα στοιχεία τα οποία μας έχουν δοθεί από τους φοιτητές μας για τον τόπο καταγωγής τους. Με αυτά προσπαθούμε να δούμε. Δεν έχουμε μεγάλο αριθμό, αλλά έχουμε παιδιά. Έχουμε παιδιά τα οποία είναι από τις πληγήσεις περιοχές. Τα κριτήρια για στέγαση φοιτητών στις εστίες είναι οικονομικά και κοινωνικά, με το ελάχιστο εισόδημα της οικογένειας να ορίζεται στις 27.500 ευρώ από 25.000 που ήταν το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.